των τριών καθηγητών και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί? Γιατί αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο, γιατί ο Μητρόπουλος είναι νεότερος, τον Κασιμάτη και τον Μπέη, τους είχα καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Δείτε γιατί είναι παράνομη η Τρόικα και διαδώστε το παντού. Πείτε το παντού. Τρία ανθρωπάκια με κουστούμια, τρεις οι οποίοι για 110 δις ξεπουλάνε την Ελλάδα. Ελάτε. Οι συμβάσεις είναι ανυπόστατες και δεν θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα. Εάν δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα και δεν φύγουν οι όροι της ντροπής από μέσα. Λοιπόν, αυτό το θέμα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς με τις συμβάσεις αυτές επιβάλλονται εξουσίες, όπως είπα, οι οποίες είναι εκτός συντάγματος. Και επομένως η Τρόικα, ναι, είναι παράνομη. Η Τρόικα είναι παράνομη. Δεν στηρίζεται σε νόμιμη βάση η παρουσία της να ελέγχει και να εξευτελίζει την ελληνική δημόσια, τον ελληνικό κρατικό μηχανισμό και την εκτελεστική εξουσία ολόκληρη. Γιατί έρχονται τρεις άνθρωποι κάθε λίγο και λιγάκι. Έτσι. Για να δουν τι θα εισπράξουν. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται, ενώ το προβλέπει η σύμβαση, δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την μεταρρύθμιση του κρατικού μηχανισμού ώστε να αποκτήσει παραγωγικότητα η Ελλάδα. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε διότι ουδέποτε, παρά μόνο ρηματικά και χαλαρά, είπαν ότι πρέπει να φτιαχτεί ο μηχανισμός ή πρέπει να γίνουν οι διαρθρωτικές μεταβολές χωρίς να το διευκρινίζουν. Άρα δείχνει ακριβώς ότι η Τρόικα, δηλαδή οι δανειστές μας, οι 16 της Ευρωπαϊκής Ζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλουν να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς για να απομυζούν τα εύκολα, δηλαδή τις περικοπές. Οι περικοπές δεν είναι προϊόν παραγωγικότητας, είναι κοινωνικό προϊόν. Είναι ορθότατο αυτό το οποίο λέει λοιπόν ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου. Εκτός από αυτό λοιπόν η, ναι, Τρόικα, για να ολοκληρώσω αυτό το πράγμα, η Τρόικα είναι εκτός συντάγματος και εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας. Επομένως εδώ είναι παράνομη. Σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, αν εμφανιζόταν έστω και συμβατικά μια τέτοια, ναι, ένα τέτοιο όργανο, ναι, θα έπρεπε να εκδιωχθεί αμέσως. Όπερ σημαίνει, κύριε καθηγητά, κύριε Μπέη. Σημαίνει ότι έχουμε υποδουλωθεί, ναι, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και χωρίς να έχει συγκατατεθεί, και αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά αυτά τα οποία λέτε, αλλά είναι και λίγο θλιβερά ως προς την, όχι αξιολογική τους διάσταση, ως προς την πραγματική τους διάσταση. Εμένα ξέρετε τι με λυπεί περισσότερο από κάθε τι, και βάλτε μου μηδέν. Αλλά θα το πω. Με λυπεί που μια ολόκληρη κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό στέκεται με το ένα πόδι μπροστά στον κύριο Ντερούζ, μπροστά στον κύριο Τόμψεν και μπροστά στον κύριο Μαζούχ, οι οποίοι μαζεύουν λεφτά όχι για να τα δώσουν στους συνταξιούχους στους οποίους κόβεται η σύνταξη, όχι για να τα δώσουν στους μισθωτούς, όχι για να τα δώσουν για επιδόματα, αλλά για να τα δώσουν στους δανειστές μας. Κάνω λάθος, κύριοι καθηγητές? Αυτό είναι το θλιβερό. Ότι σήμερα πληρώνουν οι πιο αδύνατοι της Ελλάδος, πληρώνουν μια αβελτηρία όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι εδώ. Διότι το μόνο πράγμα που είχαμε για να αμυνθούμε απέναντι στην αδιφαγία, έτσι, του παγκόσμιου κεφαλαίου, το μόνο πράγμα που είχαμε είναι να δημιουργήσουμε, να εξυγχρονίσουμε τον κρατικό μηχανισμό, να φτιάξουμε το σπίτι μας. Εγώ δέχομαι ότι όλες οι μεγάλες πολιτικές έχουν φύγει από τα χέρια των εθνικών κρατών. Και είναι αλλού. Και είναι αλλού. Είναι θέμα που θα δούμε μετά. Αλλά το μόνο που έχουμε τουλάχιστον ήταν να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι. Ακριβώς. Και δεν το φτιάξαμε. Και δεν το κάναμε. Και σήμερα είμαστε αδύνατοι και είμαστε ήδη μέσα στην πτώχευση. Παράνομη η Τρόικα. Σε κανένα μέρος της Ευρώπης. Και ρίχνει όλα τα βάρη στους αδύναμους. Αυτή είναι η ιστορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα γιατί δεν μπορούν ούτε ομιλίες να κάνουν πουθενά, ούτε να βγουν στον κόσμο.